κυβέρνηση εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας πως στο κατεθέν ως κατεπήγον νομοσχέδιο με τις προαπαιτούμενες ενέργειες που πρέπει να έχει ψηφιστεί μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου και θα εισαχθεί αύριο στην Επιτροπή και την ερχόμενη Τρίτη στην Ολομέλεια, θα αποστεθούν δύο τροπολογίες. Η μία αφορά τον χρηματοοικονομικό τομέα, ένα ζήτημα που έχουμε κατά κόρον συζητήσει. Θα επαναλαμβάνονται νομοθετικά διατυπωμένες οι προβλέψεις της συμφωνίας που έχουμε εγκρίνει εδώ με συντριπτική πλειοψηφία. Και μια δεύτερη τροπολογία προσθήκη που συνιστά σοβαρή και κρίσιμη προαπαιτούμενη ενέργεια, η οποία συνίσταται στην παροχή εξουσιοδότησης προς τον Πρωθυπουργό. Μάλιστα, οι θεσμικοί μας εταίροι ζητούν η ίδια εξουσιοδότηση να παρασκευθεί και στον Πρόεδρο της Βουλής, αλλά προσπαθούμε να τους πείσουμε ότι ο Πρόεδρος της Βουλής δεν μπορεί να παράσχει εκ μέρους της Βουλής και μάλιστα επόμενης σύνθεσης, επόμενης περίοδου τέτοια διαβεβαίωση, ότι η χώρα δεσμεύεται στην τήρηση των στατιστικών της στοιχείων με βάση τους ενιαίους κοινοτικούς κανόνες της Eurostat, πως διασφαλίζει απολύτως την ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ, της Εθνικής Στατιστικής Αρχής, πως η Εθνική Στατιστική Αρχή κινείται αυτοτελώς, πως ο επικεφαλής της ως πρόσωπο εγγυάται την ακρίβεια και την αντικειμενικότητα της διαδικασίας, πως θα περιβάλλεται όχι από Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά από Συμβουλευτικό Σώμα Εμπειρογνωμόνων, και αυτό είναι εφαρμογή γενικής δέσμευσης που θα υπογράψουν όλες οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του δημοσιονομικού συμφώνου που έχει εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θέλω λοιπόν να είμαι σαφής απευθυνόμενος στην Βουλή, στην Ολομέλεια του Σώματος, λέγοντας ότι είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε αυτή την δέσμευση. Και είμαστε επίσης έτοιμοι, και θα έλεγα ότι αυτό είναι και προς όφελός μας, να διαβεβαιώσουμε ότι έχει αλλάξει το επίπεδο ακρίβειας των στοιχείων που καταγράφουμε, που πληροφορούμε τα ίδια και που διαβιβάζουμε στους θεσμικούς μας εταίρους και τους διεθνείς οργανισμούς. Αυτή είναι η κατάσταση. Εάν, κυρίες και κύριοι βουλευτές, με την διάσταση που έχει πάρει διεθνώς το θέμα αυτό, η Βουλή των Ελλήνων δεν παράσχει στον Πρωθυπουργό, και ελπίζω να μην χρειαστεί να το κάνει και στον Πρόεδρο της Βουλής, αυτή την εξουσιοδότηση, δεν θα έχουμε εκπληρώσει μια ουσιώδη προαπαιτούμενη ενέργεια, ώστε να μπορέσουμε να την εμφανίσουμε στο Eurogroup της 1ης Μαρτίου και στην Σύνοδο Κορυφής, στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ης Μαρτίου. Επίσης, θέλω να επαναλάβω για πολλωστή φορά ότι το μεγάλο εμπόδιο που έπρεπε να ξεπεράσουμε για να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε και να δώσουμε στη χώρα μια ευκαιρία, την οποία πρέπει να αξιοποιήσει, αλλά θέλει σοβαρότητα, δουλειά, ενότητα, συνένεση, υπευθυνότητα. Έπρεπε να πείσουμε ότι η χώρα έχει συνέχεια, δεσμεύεται, ότι οι πολιτικές δυνάμεις που μιλούν σήμερα εν ονόματι της χώρας μπορούν πράγματι να μιλούν και αύριο και είναι συνεπείς με τον εαυτό τους. Έχουν λογική συνέχεια, συνέπεια και συνοχή σε αυτά που λένε και που κάνουν. Και επειδή μιλήσαμε πάρα πολύ για τις δημοσκοπήσεις, για τις έρευνες, για το τι συμβαίνει στα εσωτερικά των κομμάτων, για το τι σημαίνει εκλογικό σύστημα στην Ελλάδα, για το πώς λειτουργούν τα πράγματα, και άλλες χώρες μας ενημερώνουν για την κατάστασή τους. Και άλλες χώρες, γιατί ο καθένας βλέπει τους άλλους λόγω της αλληλεπίδρασης των πολιτικών καταστάσεων, γιατί τα πάντα είναι τελικά πολιτικά ζητήματα, ιδίως τα μείζωνος σημασία ζητήματα. Γι' αυτό θέλω να έχω εξηγήσει ως Υπουργός Οικονομικών εκ προημίου ότι αυτά που λέμε σήμερα έχουν απόλυτη σύνδεση με αυτά που θα κληθούμε να κάνουμε την Τρίτη, να ψηφίσουμε την Τρίτη. Και είμαι βέβαιος ότι όλοι οι συνάδελφοι, και ιδίως οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θα προσέθετε και οι συνάδελφοι του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού που έχουν υπερψηφίσει την κυβέρνηση Παπαδήμου με στόχο να εφαρμόσει την απόφαση και να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που οδήγησαν στην απόφαση του Οκτωβρίου του 2011 και απορρέουν από την απόφαση αυτή. Έτσι είχαμε πει
τον Νοέμβριο στην ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, θα τα αξιολογήσουν όλα αυτά, ώστε να ξέρει η χώρα πού πατά και πού βαδίζει. Γιατί βλέπω ότι διεξάγεται μία συζήτηση η οποία κινείται σε άλλη συχνότητα ερήμην του ουσιώδους προβλήματος ύπαρξης που έχει η χώρα. Δηλαδή μιλάμε για τα στατιστικά στοιχεία, για την Εξεταστική Επιτροπή, για το μέλλον, για τη σοβαρότητά μας τη θεσμική, ως αν αυτό να είναι απολύτως αποσυνδεδεμένο με το μείζον πρόβλημα που έχουμε, το πρόβλημα της υπόστασής μας. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν συγχωρεί η περίσταση της κρίσης και η σοβαρότητα της κατάστασης της χώρας τέτοιου είδους αμεριμνησία. Πρέπει λοιπόν να καταλήξουμε σε μία ενιαία θέση. Δεν πρέπει να διατηρηθεί ανοιχτός κανένας υπαινιγμός και πολύ περισσότερο δεν πρέπει να διατηρηθεί ανοιχτή καμία υπαινιχτική απειλή σε σχέση με τα θέματα αυτά. Και επειδή, όπως έχουμε πει και άλλες φορές στην αίθουσα αυτή, εθνικό είναι το αληθές, νομίζω ότι το απλούστερο είναι, με συνενετικές διαδικασίες, να συγκροτηθεί μία επιτροπή μικρού αριθμού μελών, η οποία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα επιβεβαιώσει τα γεγονότα, θα τα διερευνήσει, εν πάση περιπτώσει θα ενισχύσει την αξιοπιστία της χώρας. Το ζητούμενο είναι να ενισχυθεί η θεσμική αξιοπιστία της χώρας και στα μάτια των πολιτών, οι οποίοι παρακολουθούν άφωνοι και άναυδοι αυτά που συμβαίνουν, και στα μάτια βεβαίως των θεσμικών μας εταίρων και των διεθνών οργανισμών που περιμένουν από μας να είμαστε σοβαροί τουλάχιστον στην καταγραφή των αριθμών. Ευχαριστώ. Έχουμε επί προσωπικού, κύριε Πλεύρη. Μα απάντησα, ζήτησε. Ορίστε ένα λεπτό, παρακαλώ. Η απάντηση απλώς που μου ζήτησε ο κύριος Αντιπρόεδρος, κύριε Αντιπρόεδρε, στις πολιτικές διαφωνίες μπορούμε να έχουμε διαφορετικές απόψεις. Στις ποινικές εκτιμήσεις πρέπει να λέμε αυτό που βλέπουμε. Ως προς τα στοιχεία που υπάρχουν από το μέχρι στιγμής φάκελο, είναι εκτιμήσεις δύο μαρτύρων ότι η λειτουργία του Προέδρου του ΣΕΛΣΤΑΤ σίγουρα είχε πολιτική καθοδήγηση, εκτίμηση, και το γεγονός ότι συνδυάζουν και την αλλαγή ενός νόμου που ενδυνάμωνε τις αρμοδιότητες του Προέδρου. Αυτό υπάρχει σε υλικό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο και γι' αυτό το λόγο, αν θέλετε την άποψή μου, θα έπρεπε πρώτα να υπάρξει εξεταστική, γιατί αυτό το υλικό από μόνο του δεν μπορεί να συνιστά ποινικό αδίκημα για υπουργό. Γι' αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε εξεταστική. Για το ποινικό αδίκημα το οποίο λέτε, δεν αναφέρεται στο διαβιβαστικό ποινικό αδίκημα. Θέλω να πιστεύω και θεωρώ ότι από τις ερωτήσεις που κάνει ειδικά η κυρία Παπανδρέου προσπαθεί να συνδέσει ότι αν τυχόν η αύξηση του ελλείμματος συνδυάζεται με μείωση της αξίας της δημόσιας περιουσίας, ότι αυτό το αδίκημα που περιγράφεται είναι η απιστία. Χωρίς όμως να αναφέρεται πουθενά στο φάκελο. Ευχαριστούμε, κύριε Πλεύρη. Ο κύριος Δένδιας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, έχει το λόγο. Φαντάζομαι κατά αναλογία των τριών λεπτών του κυρίου Βεντζέλου, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να έχω χρόνο περίπου 2,5 ή 3 ωρών. 18, από τα οποία διέθεσα 7. 7 ομιλήσατε. Εάν ο υπολογισμός σας, κύριε Αντιπρόεδρε, επί των παρακαλώ τώρα, κύριε Δένδια, εάν έχει δικαίωμα να μιλήσει 18 λεπτά. Σας εάν παρακαλώ. Ο υπολογισμός σας, μην κύριε Αντιπρόεδρε, επί των της χώρας είναι αρχίστε ανάλογος την ομιλία σας, της αντίληψης που έχετε περί του χρόνου, τότε φοβούμαι ότι η χώρα κινδυνεύει, κύριε, πάρα πολύ Δένδια, ακόμα έχει... και τις λίγες μέρες που ακόμη θα μείνετε. Ο Αντιπρόεδρος έχει δικαίωμα να ομιλήσει 18 λεπτά. Σας παρακαλώ. Εσείς γιατί κάνετε παρατηρήσεις να είστε Προεδρείο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν θέλετε να απευθύνετε σε μένα. Δεν είναι σωστό. Να δημιουργούμε επιπαντός εντυπώσεις προς Θεού. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο, κύριε Δένδια. Κύριε Πρόεδρε, έχω το λόγο, αλλά οφείλω να πω ότι η Προεδρία σας αποτελεί απόλαυση για το δίκαιο χαρακτήρα της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Τώρα τι θέλετε να πείτε με αυτό, κύριε Δένδια? Όχι, δεν θέλω να πω δηλαδή, κάτι. Το λέγω, κύριε συνάδελφε. Είναι απρεπής ο λόγος σας. Κατά την κρίση σας. Και έχετε και άδικο επίσης. Κατά την κρίση σας, κύριε συνάδελφε. Ναι, δηλαδή απρέπεια κατά είναι για να καλύψετε το άδικο του θέματος. Κατά την κρίση σας. Νομίζετε ότι με την απρέπεια. Κατά τη δική μου άποψη είναι απρεπής η προεδρία σας. Λοιπόν. Απρεπής η προεδρία σας. Μην με αναγκάσετε να σα ανακαλέσω στην τάξη. Μπορείτε να ανακαλέσετε την τάξη όποιον θέλετε, όταν θέλετε. Όπως θέλετε, χωρίς λόγο δημιουργείτε. Πολύ ο λίγο με αφορά. Εσείς, κύριε, να περιμένετε. Πολύ ο λίγο με αφορά. Παρακαλώ. Ποιον? Κυρίες και παρακαλώ. Δεν καταλαβαίνω γιατί δημιουργείται θέμα τώρα. Το κανονισμό. Γιατί υπενθυμίζω ότι ο Υπουργός και Αντιπρόεδρος έχει δικαίωμα να μιλήσει 18 λεπτά. Σας παρακαλώ. Δεν βλέπετε ότι υβρίζει το Προεδρείο χωρίς λόγο? Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ορίστε, κύριε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν μπορώ να έρθω σε αντίφαση με τον εαυτό μου. Σήμερα το πρωί, μιλώντας από αυτό το βήμα, είπα πράγματα τα οποία ήταν πάρα πολύ κοντά σε όσα προηγουμένως είπε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. Είπα ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά σε μια υπαρξιακή κρίση. Και αναλόγως αυτής της υπαρξιακής κρίσης πρέπει να είναι η τοποθέτηση του καθενός από εμάς. Είπα και ξαναλέω ότι σέβομαι απολύτως όλες τις απόψεις που διατυπώνονται αυτή την κρίσιμη ώρα. Αλλά είναι βέβαιο και πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να υπάρχει σε κάθε πράξη, σε κάθε ενέργεια, σε κάθε ψήφο, σε κάθε θέση σαφής αίσθηση της κρισιμότητας της στιγμής. Οφείλω λοιπόν να πω ότι η πρόταση των αγαπητών συναδέλφων του ΠΑΣΟΚ για την σύσταση εξεταστικής των πραγμάτων επιτροπής για το θέμα της αύξησης, της τεχνητής αύξησης του ελλείμματος του 2009 σήμερα, υπ' αυτές τις συνθήκες που υποβάλλεται λίγες μέρες πριν από την προκήρυξη των εθνικών εκλογών, είναι μια πρόταση και μια θέση που δεν βοηθά την ελληνική κοινωνία πρώτον να αντιληφθεί το μέγεθος της κρίσης που απειλεί τη χώρα και δεύτερον να συνταχθεί συγκροτημένη πίσω από τις πολιτικές αυτές που δημιουργούν όχι βεβαιότητα με κανένα τρόπο αλλά παράθυρο ελπίδας εξόδου από την κρίση. Και ήλπιζα πραγματικά, ακούγοντας την πολύλεπτη τοποθέτηση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και το εκτεταμένο σκεπτικό του, ότι μετά από ένα επειδή που συνομολογούσε απολύτως όσα και τώρα και συνεχώς λέγω, θα κατέληγε και σε ένα διατάφτα που θα είχε λογική συνέπεια με το επειδή και δεν θα ακολουθούσε τους τρεις προηγούμενους τοποθετηθέντες υπουργούς της κυβέρνησης, της προηγούμενης κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και νυν της κυβέρνησης Παπαδήμου, στην αδιέξοδη προσπάθεια να εκμεεύσουν από την εθνική αντιπροσωπεία ψήφιση μιας εξεταστικής επιτροπής ολίγων ημερών για ένα μείζον θέμα, το οποίο πραγματικά πρέπει να απασχολήσει την ελληνική κοινωνία και την εθνική αντιπροσωπεία, αλλά πότε? Όταν ο χρόνος είναι εύθετος και όταν η εθνική αντιπροσωπεία έχει τη δυνατότητα να το πράξει. Μου θυμίζει ειλικρινώς η τοποθέτηση αυτή την προσπάθεια να αποκτήσουμε κάποιο μικρό τακτικό πλεονέκτημα και να προσπαθήσουμε μέσα από ένα πόρισμα μιας επιτροπής που κανένα βάρος δεν πρόκειται να έχει στην ελληνική κοινωνία και καμιάς προσοχής δεν πρόκειται να τύθει, να έχει, να προσπαθήσουμε μέσα από κάτι τέτοιο να αμνηστεύσουμε αδικήματα βαρύτετα. Δεν μιλώ για ποινικά αδικήματα, διότι αυτό δεν είναι θέμα της παρούσας συζήτησης, αλλά τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο βαρύτατα αδικήματα, τα οποία οδήγησαν τη χώρα σε μια τεράστια εθνική ταπείνωση, στην εν τη πράξη χρεοκοπία, απομείωσαν το επίπεδο της ζωής των Ελλήνων πολιτών δραματικά και έθεσαν πραγματικά τη χώρα προϋπαρξιακής αγωνίας. Είναι απολύτως βέβαιο και το γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες πολίτες και ο καθένας από αυτούς ξεχωριστά, ανεξαρτήτως σε ποιο κόμμα ανήκουν και ανεξαρτήτως ποια πεποίθηση έχουν. Γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες πολίτες
ότι τα γενόμενα από την κυβέρνηση Παπανδρέου το 2009, το 2010 είναι οι κύριοι παράγοντες που η χώρα βρίσκεται σήμερα σε αυτή την έσχατη υπαρξιακή αγωνία και που εμείς, η Νέα Δημοκρατία, μαζί με πολλούς άλλους συναδέλφους, προσπαθούμε με κάθε τρόπο που μπορούμε, αναλαμβάνοντας εμείς από την πλευρά μας ένα τεράστιο και βαρύτατο πολιτικό κόστος, να δώσουμε στη χώρα αυτή και σε αυτό το λαό ένα παράθυρο ευκαιρίας. Μέσα σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, η πρόταση των συναδέλφων